Λοιπόν, ο Φώτης ο Κελεπούρης μαζί με τον αγαπητό Δημήτρη κάνανε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι σήμερα από τη Χαλκιδική, σωστά? Για να έρθετε στο φεστιβάλ Γέφυρες και να δούμε ποια ταινία, Δημήτρη, θα δούμε. Το Παγκάκι. Το Παγκάκι, τον μπαμπά. Πολύ ωραία. Τι είναι η πρώτη σου ταινία, Φώτη? Όχι, δεν είναι η πρώτη μας ταινία. Είναι η έκτη, έβδομη ταινία που κάνουμε. Μικρού μήκους. Την συγκεκριμένη ταινία την αγκαλιάσανε πάρα πολύ τα φεστιβάλ. Δηλαδή πήγαμε πάρα πολύ καλά και συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ίσως επειδή αναφέρεται ότι είναι ανθρώπινη, αναφέρεται. Το Παγκάκι είναι ένας παρατηρητής της ζωής. Είναι ο παρατηρητής ο οποίος δεν εκδηλώνει μίσος, δεν εκδηλώνει κακία. Είναι εκεί, άβουλο, στέκεται και μας παρατηρεί πώς περνάνε τα χρόνια. Η ταινία είναι όλη γυρισμένη σε time-lapse μορφή. Είναι μια τεχνική έτσι time-lapse. Και προσπαθούμε πάντα να βγαίνουμε από τα όρια του κινηματογράφου, τα σταθερά, και να κάνουμε πάντα κάτι διαφορετικό. Πολύ ωραία. Πώς το σκέφτηκε, δηλαδή, αυτή η ταινία, πόσο καιρό σου πήρε να κάνεις το time-lapse? Η ταινία αυτή, τα γυρίσματα κρατήσαν ένα χρόνο. Γιατί έτσι. Έχουμε τις τέσσερις εποχές. Έχουμε καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη και έχουμε χειμώνα και περιμέναμε να χιονίσει πώς και πώς στη Χαλκιδική, που είναι λίγο δύσκολο. Και τελικά χιόνισε και τα καταφέραμε και το κάναμε και το πλάνο με τα χιόνια. Μας πήρε ένα ολόκληρο χρόνο, ένα χρόνο γυρίσματα. Ήταν πολύ δύσκολη η ταινία να γίνει. Και να κάνεις το editing μετά το μοντάζ, είχες πολύ υλικό, φαντάζομαι, έτσι. Εκατομμύρια φωτογραφίες, επειδή ήταν όλο time-lapse, ήταν εκατομμύρια φωτογραφίες τρεχούμενες που έπρεπε να τις αρχιοθετήσουμε και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ταινία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη ταινία να την φέρουμε εις πέρας. Και ίσως φαίνεται και αυτή η δυσκολία τεχνικά. Τώρα την ταινία φυσικά είναι μια συνεργασία δικιά μου και της Κατερίνας Καμαγκά. Η Κατερίνας Καμαγκά είναι ένα νέο ταλέντο, ίσως το πιο νέο ταλέντο στη Θεσσαλονίκη για μένα. Και είμαι πάρα πολύ τυχερός που συνεργάζομαι μαζί της. Η Κατερίνας Καμαγκά έχει γράψει τη μουσική, την αφήγηση κάνει και τους στίχους όλης της ταινίας, όλο το σενάριο. Οπότε είναι μια συνεργασία μεταξύ δικιά μου και της Κατερίνας Καμαγκά. Επικράτησε ένα χρόνο. Για τη συγκεκριμένη ταινία. Και είναι πόσα λεπτά η ταινία? 8 λεπτά. Είναι 8 λεπτά. Ένας χρόνος δουλειά για 8 λεπτά. Ο Δημήτρης πόσες μέρες ήταν στο γύρισμα? 2 μέρες πήγαμε. Ναι. Με τον αδελφό σου μαζί, 2 μέρες. 2 μέρες πήγαμε, κάναμε το πρώτο πλάνο, δεν μας βγήκε. Μετά κάναμε ένα ακόμα. Ήταν και ο κορονοϊός, τότε ήταν η εποχή με τις μάσκες. Έτσι ξεκίνησε και η βασική ιδέα. Καθόμαστε με τη σύζυγο στο Παγκάκι με τις μάσκες. Εκείνη ήταν τότε που ήταν τα πολύ αυστηρά τα μέτρα και κοιτιόμαστε και λέμε, τι κάνουμε, λέει. Τι έχει δει αυτό το Παγκάκι, λέει, με ανθρώπους με μάσκες να κάθονται πάνω του. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα, το τι μπορεί να δει ένα Παγκάκι. Ανθρώπους, ζευγάρια και οτιδήποτε, ας πούμε, έτσι. Ιστορίες ενός Παγκακιού. Ναι. Ετοιμάζεις κάτι καινούριο, Φώτη? Έχω τελειώσει τώρα το καινούριο, λέγεται Όναρ. Είναι μια ιστορία αγάπης. Έτσι. Πόσα λεπτά είναι αυτό? Έτσι, είναι και αυτή 7 λεπτά μικρού μήκους. Πότε θα τη δούμε? Τώρα είναι στη διαδικασία αποστολής, τη στέλνουμε στα φεστιβάλ και τελειώνουμε τώρα και το τελευταίο που είναι πάλι ο Δημήτρης, ο Δημήτρης ο πρωταγωνιστής τελείως. Α, έχουμε 2 ταινίες. Δεν είναι ακόμα τελειωμένη, τώρα την... Α, ωραία την... Ναι. Αυτή είμαστε στην... θέλω να την πεις και αυτήν, πες εσύ. Ο τίτλος ποιος είναι της ταινίας? Δεν το ξέρει, Εσοπτρών. Α, Εσοπτρών. Εσοπτρών. Θες να μιλήσεις για αυτήν την ταινία? Εγώ νομίζω να μιλήσει όταν θα προβληθεί. Όταν θα προβληθεί. Όταν θα την έχουμε στο Γέφυρες του χρόνου, το καλοκαίρι, εκτός αν είναι έτοιμη για τον Αύγουστο ή για την Κόρινθο, τον Νοέμβριο. Μπορεί και να είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε και σας είδαμε. Μετά ήθελα να έρθω στο Λουδράκι. Χρόνια το πέρυσι. Και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να έρθουμε. Εντάξει, παίζουμε στις 16 του μηνός στην Πράγα, στη Τσεχία. Μπράβο. Και του λέω, πάμε Πράγα ή Λουδράκι. Και με λέει, πάμε Λουδράκι. Μπράβο, Δημήτρη. Λόγω του Δημήτρη. Και ήρθαμε Λουτράκι. Ήρθε ο μπαμπάς με το γιο στο Λουτράκι. Λοιπόν, ανυπομονούμε να δούμε την ταινία σου. Ευχαριστώ και πάλι. Και καλά να περάσετε. Θα μείνετε νομίζω 1-2 μέρες στο Λουτράκι. Ναι, θα μείνουμε έτσι να δούμε τα πάντα. Να δεις και τους άλλους σκηνοθέτες, άλλες ταινίες. Λοιπόν. Αυτά. Ωραία. Χαρήκαμε. Καλή ξεκούραση και καλή διαμονή. Ναι.